Τώρα, μετά την Κριστίν Λαγκάρντ και ο αρμόδιος επίτροπος για τις φορολογικές υποθέσεις σε ΜΕΤΑ έβγαλε απαγορευτικό στα σχέδια της κυβέρνησης για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Από την Αθήνα, ο Άλγκυρντας ΜΕΤΑ τάχθηκε ανοιχτά κατά οποιασδήποτε μείωση στη φορολογία για την ώρα, επισημένοντας τον κίνδυνο εκτροχιασμού των εσόδων. Τώρα, δεν είναι η ώρα για να χαλαρώσουν οι προσπάθειες που έχουν γίνει από τον ελληνικό λαό, επανέλαβε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο ένας μετά τον άλλον οι δανειστές ανάβουν κόκκινο στα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Μετά την Κριστίν Λαγκάρντ το Σάββατο, τη σκητάλη πήρε ο Επίτροπος Φορολογικών Υποθέσεων, Άλγκυρντας ΜΕΤΑ. Το 2011 υιοθετήσαμε μία οδηγία για το μέλλον του ΦΠΑ και εκεί εκφράσαμε ξεκάθαρα την άποψή μας ότι οι μειωμένοι συντελεστές δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς. Γιατί ο ΦΠΑ λειτουργεί ενισχυτικά στα έσοδα. Την ίδια στιγμή έχουμε κάποια εμπειρία από άλλες χώρες που μείωσαν τον ΦΠΑ στην εστίαση και οι αναλύσεις δείχνουν ότι δεν πέτυχαν το στόχο τους. Και σήμερα στην ομιλία μου στη Βουλή συνέστησα στους βουλευτές να μελετήσουν αυτές τις αναλύσεις πριν αποφασίσουν. Μάλιστα και δεδομένης της ελληνικής πρόθεσης για μείωση σε μεταγενέστερο στάδιο, τόσο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο και του συντελεστή φορολόγησης στις επιχειρήσεις, ο Λιθουανός αξιοματούχος τάχθηκε ανοιχτά κατά τις οποιασδήποτε μείωση στη φορολογία. Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση. Λαμβάνει βοήθεια από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Το ελληνικό λοιπόν φορολογικό σύστημα πρέπει να ειδωθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο και είναι πολύ σημαντικό πριν τη λήψη οποιασδήποτε φορολογικής απόφασης να ληφθούν υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει πολλά δημοσιονομικά περιθώρια για να μειώσει τη φορολογία. Την ίδια στιγμή, η Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας στην ΕΤ, επαναλάμβανε την αντίθεσή της στη μείωση των φόρων. VAT reductions here or there, this is really in a way not a trivial issue, but it's one that should certainly not undermine the overall revenue collection and commitments that have been made. Because now is not the time to, you know, relax the effort that has been done by the Greek population. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει μονομερώς σε μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Αν το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση δεν αποτελεί μια ακόμα σκηνή στο επικοινωνιακό έργο της τρικομματικής κυβέρνησης, προκειμένου να εμφανίσει κάποιες επιτυχίες στη θλιβερή και καταστροφική εφαρμογή του μνημονίου, τότε αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι έχουμε μια κυβέρνηση άβουλη και ανίκανη, ακόμη και να πείσει την Τρόικα για ένα μέτρο που αποδείχθηκε και ατελέσφορο και πάνω απ' όλα αντιαναπτυξιακό. Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τόνισε ότι οι ενέργειες για τη βελτίωση της ίσπραξης των φόρων, ειδικά από όσους φοροδιαφεύγουν, είναι κρίσιμες και ζήτησε το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής να κατανεμηθεί δίκαια. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Jean-Claude Juncker στο Euro Today, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι ελληνικές αρχές ακόμη δεν του έχουν ζητήσει καμιά λίστα με τους Έλληνες καταθέτες στο Λουξεμβούργο και στυλίτευσε τις πλούσιες χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες, όπως είπε, υποφελούνται από την φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Συχνά διαρωτώ με αν οι πλούσιοι αντιλαμβάνονται τι γίνεται στη χώρα. Η φοροδιαφυγή και η διαφθορά είναι τεράστια. Έλεγα στο Eurogroup εάν θα πρέπει όλοι μας να υψώσουμε τείχος κατά της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Ζήτησα στις αρμόδιες αρχές στο Λουξεμβούργο να ελέγξουν τις καταθέσεις που προέρχονται από την Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, έχουμε λιγότερες καταθέσεις από ό,τι στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πλούσιες χώρες της Ευρωζώνης υποφελούνται από τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Δεν πρέπει. Ήμουν στη Φραγκφούρτη πριν από λίγους μήνες και έβλεπα στα παράθυρα των γερμανικών τραπεζών πινακίδες στα ελληνικά που προσκαλούσαν τους Έλληνες να τοποθετήσουν εκεί τα χρήματά τους. Ο Άλγκυρντας ΜΕΤΑ πάντως δεν διαπιστώνει έλλειμμα πολιτικής βούλησης στην πάταξη της φοροδιαφυγής, ζήτησε όμως επιτάχυνση των διαδικασιών για την αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Να καλησπέρισω εδώ τον Δημήτρη Τσιόδρα. ΦΠΑ στην εστίαση. Δημήτρη, η μείωσή του διαφημίστηκε, επικοινωνήθηκε. Σχεδόν έχουμε πιστέψει ότι μας έχει συμβεί. Με τη διαφορά ότι οι κόκκινες κάρτες έρχονται τελικά, η μία μετά την άλλη. Και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν καταφέρνει, καθώς φαίνεται, να πείσει τους εταίρους της ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Καταρχάς, πρέπει να σημειώσουμε ότι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση δεν είχε οικονομικό χαρακτήρα μόνο. Είχε πρωτίστως συμβολικό χαρακτήρα. Γιατί ήταν μία από τις υποσχέσεις προεκλογικές της κυβέρνησης και της μετεκλογικής συμφωνίας μεταξύ των τριών κομμάτων ότι όταν αρχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα, θα δούμε να υπάρχουν κάποιες ελαφρύνσεις. Μία από αυτές ήταν ο ΦΠΑ στην εστίαση.
Επίσης, θα ήταν η πρώτη φορά ύστερα από 3 χρόνια που δεν έχουμε επιβολή νέων φόρων αλλά ελάφρυνση φόρων. Mm-hmm. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει πολύ μεγάλη αξία. Γιατί θα έδειχνε ότι οι προσπάθειες αποδίδουν, να έρχονται και άλλα στην συνέχεια. Θα έκλεινε το μάτι και σε άλλες ομάδες ότι κοιτάξτε, μόλις τα πράγματα βελτιωθούν και σε εσάς τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Ναι, διότι η κυβέρνηση υπερεπένδυσε, καθώς φαίνεται, πολιτικά σε αυτό. Το εμφάνισε ως σχεδόν τετελεσμένο, τελειωμένο. Είχαν κλείσει το μάτι κάποιοι από τους εταίρους μας ότι αυτό μπορεί να γίνει τον Ιούνιο και ως εκ τούτου και από την ανάγκη να υπάρχουν κάποιες θετικές ειδήσεις, πολλοί στην κυβέρνηση θεώρησαν ότι είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό όμως που ξέρουμε εμείς, που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να δείξουμε ότι κάποια πράγματα αλλάζουν, το ξέρουν και οι εταίροι. Θεωρούν ότι είναι πολύ νωρίς να αρχίσουν τέτοιου είδους κινήσεις. Γιατί θεωρούν ότι θα χαλαρώσει προσπάθεια, η κυρία Λαγκάρντ νομίζω ήταν πολύ, πολύ σαφής. Θα χαλαρώσει προσπάθεια και ξέρουν επίσης ότι στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν αρχίσει κάθε φορά που έχουμε κάποιο θετικό νέο να φτάνουν αιτήματα. Που να λένε αλλάξτε τούτο, δώστε εκείνο κλπ. Η γνωστή τακτική δηλαδή που έχουμε τόσα χρόνια. Δεν θέλουν να συμβεί αυτό. Και στη τελική ανάλυση, αρκετοί από αυτούς λένε ότι αν είναι να δώσετε κάτι, μην δίνετε στην εστίαση. Δώστε σε άλλες ομάδες που υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Υπάρχει ανάγκη για κάποια θετικά νέα. Υπάρχει ανάγκη, γι' αυτό και ο κύριος Σαμαράς θα επιμείνει στο ζήτημα του ΦΠΑ στην εστίαση. Γι' αυτό επιμένει η κυβέρνηση στην ιστορία ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα στη χώρα, στο περιβόητο success story. Όμως έχουμε δρόμο ακόμη. Έχουμε κάνει πολλά χιλιόμετρα, υπάρχει κούραση. Ξέρουμε όμως ότι τα τελευταία χιλιόμετρα είναι αυτά που σου βγάζουν την κούραση. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.